Λοιπόν, παιδιά, θέλω να κάνω μία εξομολόγηση όταν για πολλού και διάφορου λόγου κάνω καιρό να κάνω εκπομπή. Το πρώτο άτομο που θα σκεφτώ και θα πάρω τηλέφωνο και το συνειδητοποιώ τώρα, λέω το πρώτο άτομο που θα σκεφτεί θα είναι η θέκλα. Και παίρνω, καταφεύγω, είναι το καταφύγιο μου. Παίρνω πάντα τη θέκλα, γιατί κάπω νιώθω σαν να σκουριάζει μηχανή, είναι όλο το vibe που έχει το θετικό. Και λέω ότι θα κάνω εκπομπή με τη θέκλα. Και, γεια σου, θέκλα, να πω. Γεια σου, Δέσπίνα, γεια σου και στον κόσμο. Λοιπόν, και ένα θέμα το οποίο το θέλουμε από πέρυσι και να πω ότι το έχετε ζητήσει πάρα πολύ το θέμα αυτό, το post-traumatic stress disorder. Το complex. Και το complex μαζί. Ναι. Το, complex θα, το complex θα κάνουμε σήμερα μόνο. Θα κάνουμε μόνο τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρέσ γιατί είναι καινούρια κλινική οντότητα. Ναι. Τώρα έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται και δυστυχώ θεωρώ ότι μεγάλο μέρο του πληθυσμού υποφέρουμε από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε. Είμαστε αδιάγνωστοι και τα λιπορούμαστε αδίκω. Μπορούμε να πούμε μερικά πράγματα ιστορικά για τη διαταραχή μετατραυματικού στρε. Αλλά... Επίση, αυτό, αυτό αυτό έχω δει από τα μηνύματα των ακροατών ότι δέσπο να είμαι 30 χρονών, είμαι 40 χρονών, είμαι 50 χρονών, και ξαφνικά μου έρχεται μια διάγνωση ότι ζούσα τη ζωή χωρίς να το ξέρω ότι πάσχω από αυτό. Φοβερό. Λοιπόν, πες, πες, ιστορικά. Το αγαπημένο μου podcast, το πρώτο και μοναδικό podcast ever. Έτσι. Ε, όταν ακούω τη λέξη podcast, στο μυαλό μου είναι η Δέσποινα ε, Κανάκογλου και το γιατί όχι. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια από το 2018. Πολλά χρόνια. Το 2018. Από το 2018. Είσαι σίγουρη ήταν Δεκέμβριο και δεν ήταν Ιανουάριο. Ήταν Δεκέμβριο, ήταν Δεκέμβριο του 2018. Εντάξει, εσύ έχει Έχεις καλύτερη μνήμη από εμένα. Λοιπόν, η ψυχολογία και η ψυχοπαθολογία έχει κάποιες ταξινομήσεις των ψυχικών διαταραχών. Όταν λέμε ψυχικές διαταραχές, εννοούμε κάποιες κλινικές οντότητες οι οποίες ταλαιπωρούν τον άνθρωπο που τις βιώνει. Υπάρχει ένας αδρός διαχωρισμός μεταξύ των λεγόμενων απλών ψυχικών διαταραχών αυτό που παλιότερο ονομάζαμε νευρώσεις, νευρωτικές ψυχικές διαταραχές οι οποίες είναι αυτές που έχουν περισσότερο να κάνουν με την επίκτητη φύση ενός ανθρώπου ο οποίος τραυματίζεται ψυχικά και ως επίκτητο πρόβλημα να πτήσει αυτή τη διαταραχή είναι επίκτητες οι απλές ψυχικές διαταραχές, είναι αποτέλεσμα ψυχοστρεσογόνων, ψυχοπιεστικών και τραυματικών συνθήκων. Αυτή είναι η, με, η μεγαλύτερη α, α, κατηγορία ψυχικών διαταραχών. Ξαναλέω, παλιότερα οι ψυχιατροί ονόμαζαν αυτή την κατηγορία νευρώσει και την άλλη, τη μεγάλη κατηγορία ψυχώσει. Οι ψυχωτικέ διαταραχές, που είναι μια άλλη κατηγορία, είναι δυστυχώ πληρονομικέ στη μεγάλη του πλειονότητα. Για παράδειγμα, η πιο γνωστή ψυχοτική διαταραχή που γνωρίζουμε είναι μια διαταραχή πολύ γνωστή σχιζοφρένεια, η οποία είναι μια διάγνωση ομπρέλα που έχει μέσα διάφορες άλλες ψυχωτικές διαταραχές και γνωρίζουμε ότι η σχιζοφρένεια είναι κατευθείαν κληρονομούμενη. Δηλαδή γεννιέται κάποιο έχοντας το γονίδιο, το οποίο κάποια στιγμή μεταξύ 17 και 32 χρόνων θα εμφανίσει αυτή τη ψυχωτική διαταραχή και η διπολική διαταραχή ανήκει στις ψυχωτικές διαταραχές ένα κομμάτι της. και υπάρχει και ένα πολύ μικρό μέρος ψυχωτικών διαταραχών οι οποίες προκαλούνται από κατάχρηση ουσιών. Drug-induced psychosis. Για παράδειγμα κάποιος ο οποίος κάνει κατάχρηση ουσιών όπως για παράδειγμα παραισθησιογόνων ή κάποιον άλλων απαγορευμένων ουσιών μπορεί να αναπτύξει μια ψυχοτική διαταραχή η οποία είναι λόγω της τοξικής επίδρασης που έχουν αυτές οι απαγορευμένες ουσίες στον εγκέφαλό του. Λοιπόν, τα καλά νέα για τις ψυχοτικές διαταραχές είναι ότι αν διαγνωστεί κάποιος και πάρει την κατάλληλη αγωγή. αντιψυχωτική αγωγή την οποία θα τη δώσει ένας ψυχίατρος ο οποίος θα κάνει πολύ διεξοδική διάγνωση η ψυχή για να κάνουν τι διαγνώσει. Η ψυχίατροι είναι ειδικοί για να παίρνουν το ψυχιατρικό και το παθολογικό ιστορικό ενό ασθενού. Και ψυχίατρινή ψυχίατροι ειδικοί για να συνταγογραφούν τα φάρμακα αυτά και τα αντιψυχωτικά, αλλά και τα αντικαταθλιπτικά που θα μιλήσουμε στη συνέχεια γι' αυτά και τα ερεμιστικά. Και ε, τα καλά νέα για του ανθρώπου με ψυχωτικέ διαταραχέ είναι ότι αν παίρνουν τακτικά και με συνέπεια την αγωγή τους μπορεί να ζήσουν μια καθόλου φυσιολογική ζωή. Η τρίτη κατηγορία διαταραχών είναι και η πιο αμφισβητούμενη, είναι η γκρίζα ζώνη της ψυχοπαθολογίας, που είναι οι διαταραχές προσωπικότητας, που ο απλός κόσμος, ο κοινός κόσμος όπως εμάς, έχει ακούσει πολύ συχνά τον όρο ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας, αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, οι οποίες αυτές οι διαταραχές προσωπικότητας είναι, ξαναλέω, μια γκρίζα ζώνη, γιατί δεν είμαστε σίγουροι αν όλε είναι διαταραχέ ψυχικέ. Εντάξει. Ναι, 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 Και μπορούμε, ναι, ναι. αν θέλει, να κάνουμε ένα video, ένα podcast ε, ε, για τον αρκησισμό, ειδικά να μοιραστώ μαζί με σένα και με του αγαπημένου τους ακροατέ τις νέες ανακαλύψεις που έχουμε βρει σε σχέση με το ζήτημα του ναρκισισμού. Δεν Έκλεισε. Αυτό, Έκλεισε. Αλλά, ναι, έχουμε μιλήσει για τους τοξικούς ανθρώπους στο παρελθόν. Ο ναρκισισμός όμως τώρα έχει προχωρήσει η έρευνα για τον ναρκισισμό και έχουν προχωρήσει οι, αντιλήψει αντιλήψεις σε σχέση με το ζήτημα και νομίζω είναι πολύ ωραίο θέμα να το κάνουμε και επειδή έχεις πάρα πολύ κόσμο που σε παρακολουθεί, έχεις πολύ μεγάλο outreach, δηλαδή φτάνεις σε πάρα πολλά νοικοκυριά, σε πάρα πολλά αυτιά, ε, θεωρώ πως θα ήταν πολύ χρήσιμο να το φτιάχνω. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Η τη διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι μια καινούρια κλινική οντότητα, όπως έχω πει και προηγουμένως, η οποία ακόμη δεν έχει καταχωριστεί στο ή καταχωρηθεί, δεν ξέρω ποια είναι σωστή λέξη, δεν έχει, η οποία ακόμη δεν ξερω ποια ειναι σωστη λεξη καταχωρηθεί στον DSM. Τον DSM είναι το αμερικάνικο. Η είναι το Αμερικάνικο Διαγνωστικό και Στατιστικό Χειρίδιο για τις Ψυχικές Διαταραχές. Έχει όμως α, καταχωρηθεί στο ICD. Το ICD είναι ε, το Παγκόσμιο Ευρετήρι Ασθενειών, Σωματικών Διαταραχών και Ψυχικών Διαταραχών, το οποίο εκδίδει ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία και στην τελευταία του έκδοση έχει μπει η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε ω μια καινούρια διάγνωση στις ψυχικές διαταραχές. Και θεωρώ ότι στην επόμενη έκδοση του DSM θα μπει. είναι πολύ πιθανό να μπει το CPTSD, Complex Post Traumatic Stress Disorder, η σύνθετη διαταραχή με τραυματικούς στρες, ως ξεχωριστή διαταραχή. Και Πες η διαφορά μην. του με το χωρίς του, του, PTSD με το CPTSD, δηλαδή του, του... Σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες από την απλή διαταραχή Λά, στρες. Ναι. Η διαφορά είναι Όλη η ουσία του γιατί είμαστε δυστυχείς και δεν το ξέρουμε όσοι υποφέρουμε από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και δεν έχουμε διαγνωστεί ακόμη. Λοιπόν, η διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι μια πολυμελετημένη διαταραχή κυρίως μετά τον πόλεμο στο Βιετνάμ των Αμερικανών όπου παρατήρησαν ότι αρκετοί στρατιώτες που επέστρεφαν από τον πόλεμο του Βιετνάμ παρουσίαζαν κάποια παράξενε ψυχολογικέ αντιδράσει, παρουσίαζαν κάποιε παράξενε συμπεριφορέ και ήταν εξαιρετικά δυσλειτουργικοί. Και εκεί έχει γίνει ο μεγαλύτερο όγκο τη έρευνα και τη μελέτη για τη διαταραχή μετατραυματικού στρε πάνω σε αυτού του Αμερικανού στρατιώτε που επέστρεψαν από το Βιετνάμ. Εδώ θα γίνω και λίγο πολιτική, Παρόλο που δεν είμαι και θα πω, κανεί δεν μελέτησε του Βιετναμέζους στρατιώτε, κανεί δεν μελέτησε στρατιώτε χωρών οι οποίοι δεν ήταν. Ηταν στι λεγόμενε που... αναπτυσσόμενε ή πανάπτυκτε. Yeah. Τα πάντα γιατί. Yeah. Yeah. Δηλαδή... Yeah. Να το κάναμε και το σχόλιο για του πέντε τώρα δυτικού πάμπλουτου. Το υποβρύχιο αυτό το το, το, το αναζητούσαν τρει χώρε και πόσε. Και πόσες πόρους αφιερώθηκαν και για τους 700 τίποτα, τα γνωστά. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά όμως, οι μελέτες που έγιναν πάνω στους Αμερικανούς που επέστρεψαν από το Βιετνάμ μας έχουν δώσει τις γνώσεις και μας έχουν δώσει τα κριτήρια για τη διάγνωση της διαταραχής μετατραυματικού στρες. Και πριν πει, το δείχνει και η ταινία με τον Μπραντλί Κούπερ, η οποία νομίζω λέγεται Σνάιπερ, που τον δείχνει που η ελεύθερος ναι, Κούπερ, που δείχνει έναν Navy Seal, πώς λέγεται στα ελληνικά, πεζοναύτης, Πεζονάυτης, μπράβο, που γυρίζει και δείχνει τι περνάει. Δείχνει όλο αυτό το μετατραυματικό στρε με τη Σχένα ναι. Μίλλερ και τον Bradley Cooper. Είμαι σίγουρη ότι ναι, ήταν Την έχω δει, την ταινία. Ναι, ναι, ναι. Τι ναι, ναι. ναι, ναι. ναι, ναι. το δείχνει, ναι. πολύ. Λοιπόν, η διαταραχή μετατραυματικού στρε είναι μια ψυχική αρρώστια. Sick. Δεν επιτρέπεται να λέμε τη λέξη ψυχική αρρώστια, αλλά τη λέω για να την καταλάβουν οι ακόμα ψυχική διαταραχή, η οποία εμφανίζεται σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν, ένα, είχαν βιώσει στο παρελθόν, έχουν βιώσει στο παρελθόν ένα εξαιρετικά τραυματικό γεγονός. Για παράδειγμα, διαταραχή με ένα τραυματικό στρες μπορεί να πάθει ένα ένας επιζών, από το από τη, σύγκρουση, τη φωνική σύγκρουση του τρένου στα Τέμπη. Δηλαδή, κάποιο ο οποίο είδε μπροστά του να σκοτώνονται άνθρωποι. Η διαταραχή μετατραματικού στρε μπορεί να πάθει ένα επιβάτη ενό αυτοκινήτου, στο οποίο σκοτώθηκαν άλλοι άνθρωποι και κινδύνεψε ο ίδιο κινδύνευση να σκοτωθεί. Διαταραχή μετατραματικού στρε μπορεί να πάθει ένα στρατιώτη, ο οποίο έχει δει φοβερά και φρικτά να γίνονται σε μάχε και κινδύνεψε του. ο ίδιο να πεθάνει και πέθαναν μπροστά του άλλοι άνθρωποι. Η διαταραχή μετατραματικού στρε έχει πολύ ξεκάθαρα συμπτώματα. Uh, διαταράζεται uh, η λειτουργικότητα του ανθρώπου. Μετά από το τραυματικό γεγονός δεν είναι πια ο ίδιος. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι έχει μνημονικές αναλαμπές του γεγονότος. Φλασχές, flashbacks. Δηλαδή εκεί που είναι ανέμελος, μπορεί να οδηγεί ένα αυτοκίνητο, μπορεί να κάθεται και να βλέπει τηλεόραση, μπορεί να είναι στο γενικά ξαναβιώνει το γεγονός στη μνήμη του. Ναι. Βλέπει τις εικόνες, ακούει τις φωνές, μυρίζει τις μυρωδιές. Δηλαδή, έχει ξεκάθαρη μνημονική αναλαμπή. Δηλαδή, το μυαλό του τον παίρνει πίσω σε εκείνη την ώρα της σύγκρουσης. Αυτό που έχω ακούσει πολλές φορές από ανθρώπους με διαταραχή με τα είναι ότι καθώς είμαι ανέμελη, μπορεί μια γυναίκα να μαγειρεύει, ρε παιδί μου και να είχε εμπλακεί σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα μπροστά στα μάτια της να σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Ναι. Εκεί που είμαι ανέμελη, σαν να και το μυαλό μου σταματάει και βλέπω σαν σε ταινία αυτό τη στιγμή της σύγκρουσης. Τη στιγμή που πετάγονταν τα σίδερα, τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, τη στιγμή που είδαν μπροστά μου ανθρώπου να διαμελήσουν. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό, το κύριο σύμπτωμα, οι μνημονικέ αναδρομέ έρχεται η ανάμνηση του γεγονότος σαν να είναι ζωντανή μέσα στο μυαλό σου. Αυτά τα flashbacks μπορεί να έρθουν στον ύπνο με φιάλτες φοβερούς όπου να ζεις και να ξαναζείς αυτό το γεγονός. Επίσης, σε διαταραχή μετατραυματικού στρες επηρεάζεται ο ύπνος. Μπορεί κάποιο να έχει υπερυπνία, αϊπνίες ή προβλήματα με τον ύπνο. Επηρεάζεται η λήψη τροφής. Επηρεάζεται η συναισθηματική διαχείριση του άγχους Δηλαδή μπορεί να έχει κρίση πανικού, μπορεί να έχει πολύ ψηλά επίπεδα άγχους και στρες. Ο άνθρωπος ο οποίος βιώνει διαταραχή μετατραυματικού στρες αντιμετωπίζει μεγάλη δυσκολία να έρθει σε επαφή με πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις ή ακόμη και περιοχές και μέρη τα οποία θα του θυμίσουν το τραυματικό γεγονός, οπότε Αναπτύσσονται κάποιε φοβίε, μπορεί να έχει φοβία οδήγηση. Για το σκεφτόμουν αυτό προηγουμένω, όταν είπα εκεί που οδηγεί κάποιο, και λέω: Μα κάποιο ο οποίο έχει εμπλακεί σε ναι. ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, πολύ πιθανό να μην μπορεί να οδηγήσει μετά, να αποφεύγει ναι. να οδηγήσει. Αποφεύγει πρόσωπα, καταστάσει, συνθήκε, οι οποίε θα του θυμίσουν εκείνο το γεγονό. Και γενικά η δυσλειτουργία στη ζωή του ανθρώπου μπορεί να είναι από ήπια. Μέχρι εντελώ καταστροφική, και εδώ σα λέω για του ανθρώπου οι οποίοι έχουν μελετηθεί περισσότερο από όλου που ήταν οι οι άνθρωποι που επέστρεψαν από το Βιετνάμ, οι οποίοι μπορεί να κατέληξαν και άστιγοι, να κατέληξαν και με σοβαρέ ψυχικές διαταραχές άλλες. Και εδώ να κάνω μία παρατήρηση. Επίσης υπάρχουν ζητήματα κατάθλιψης και λοιπά και λοιπά. Έλα Να κάνω μία παρατήρηση τόση ώρα που σα ακούω για ότι στην καθημερινή ζωή πάρα πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν ή χρησιμοποιούμε, μπορώ να το και εγώ δηλαδή, Α, έχω αυτό, πέρασα κατάθλιψη. Α, έχω πεντατραυματικό στρες. Είμαστε πολύ άνετοι με τις λέξεις, ενώ αυτές οι λέξεις κρύβουν από πίσω τους πολύ πόνο για τους ανθρώπους που περνάνε κατάθλιψη, που περνάνε μετατραυματικό στρες, περνάνε ή ξέρω εγώ τώρα που είναι και της μόδα εισαγωγικά το ADHD, το... Τι έχω πάθει σήμερα με τους κοινωνίες, δεν μου στα ελληνικά. Δέπει με τη δέπη, α, η δέπη μου. Και άλλο απλά να έχει διάσπαση προσοχή, όπω έχουμε όλοι από τα social media, και να χρησιμοποιούμε τη λέξη άκρητα, που για κάποιον άλλον άνθρωπο φέρνει πόνο και δυσλειτουργία μεγάλη στην ζωή του. Α είμαστε προσεκτικοί. Ότι ξέρω εγώ, ναι, έχω, έχω μετατραυματικό στρε, γιατί συνέβη αυτό πριν 20 χρόνια, το οποίο. Προφανώς κάτι θα έχει συμβεί που μπορεί να, σε, να έχει κάποιε επιπτώσει πάνω σου, αλλά έχει μεγάλη διαφορά από αυτό που περιγράφει θέκλα τόση ώρα. Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι είναι καλύτερα να μην χρησιμοποιούμε όρου κλινικού που δεν γνωρίζουμε και που δεν μα του έχουν δώσει ω διάγνωση. Σωστό και αυτό. <laughs> <laughs> Σωστό και αυτό. <laughs> δηλαδή, αν είμαστε, ρε παιδί μου, πιστοποιημένοι. Έλαντε, το αν, έχουμε, αν έχουμε διαγνωστεί από έναν ειδικό ψυχική υγεία. Ε, το. ε, βέβαια, ναι. Πες το. Για παράδειγμα, εγώ είμαι επιστοποιημένη με κατάθλιψη. Μπορώ Έχει. άνετα να το λέω, ότι έχω διαγνωστεί με κατάθλιψη και με διαταραχή πανικού πιστοποιημένη. Και πάλι δεν τα λέω με την έννοια του ότι. Κατάλαβε πώ το λέω όμω. Εγώ το ακούω πάρα πολύ συχνά και, και, και καμιά φορά διορθώνω κιόλα. Μην το λε. Είναι, πριν, είναι πριν. μια κλινικοποίηση τη ανθρώπινη εμπειρία, η οποία είναι επικίνδυνη. Ακριβώ. Είναι επικίνδυνη. είναι επικίνδυνη. Δεν μπορούμε ούτε ήδη να διαγνώσουμε τον εαυτό μα, ούτε να διαγνώσουμε του άλλου. Ξαναλέω, μιλώντα για ψυχικέ διαταραχέ, όταν θα κάνουμε το επεισόδιο στο podcast σου για τον αρκησισμό, θα εξηγήσουμε ότι ο αρκησισμό δεν είναι ψυχική διαταραχή και ότι με βάση τα νέα δεδομένα δεν είναι διαταραχή προσωπικότητα. Οπότε μπορούμε εκεί να χαρακτηρίσουμε μία συμπεριφορά ω ναρκησιστική ή όχι. Όσον αφορά όμω τι ψυχικέ διαταραχέ, που το βασικό στοιχείο τη ψυχική διαταραχή είναι η ταλαιπωρία που υφίσταται ο άνθρωπο που έχει τη διαταραχή, είμαστε προσεκτικοί. Εντάξει, γιατί και πολλές φορές συμβαίνει και το άλλο μου, ότι κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει μια διάγνωση για να επιτεθεί στον άλλο. Σωστό και αυτό. Δηλαδή, να τη χρησιμοποιήσει ως κοσμητικό επίθετο. Φύγε από εδώ βρε, για παράδειγμα, νουρεξικιά. Ή ναι, ναι. παράτα μας βρε, ε, καταθλιπτικιά. Τέλος πάντων, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τις λέξεις. Λοιπόν, και έλεγε για τους ανθρώπου που γυρίσαν από τον πόλεμο του Βιετνάμ και έχουν μελετηθεί αυτοί διεξοδικά και από εκεί ξεκινάμε να μιλάμε για διαταραχή μετατραυματικού στρε. Η οποία εδώ και 40 χρόνια έχει καταχωρηθεί ω επίσημη ψυχική διαταραχή. Αυτό το οποίο όμω δεν έχει ακόμη καταχωρηθεί στον DSM ω επίσημη ψυχική διαταραχή, αλλά έχει καταχωρηθεί στο ICD και πιστεύω Όπω είπα και προηγουμένω, ότι σύντομα θα καταχωρηθεί στην επόμενη έκδοση του DSM. Δεν ξέρω πότε θα είναι. Το DSM 5 ήταν το 2013, οπότε αναμένεται σύντομα και η επόμενη έκδοση. Εγώ για να καταλάβει, έχω φτάσει το 4, το 4 Text Revise και το 5 έχω στην κατοχή μου. Δηλαδή τα τελευταία 25 χρόνια που είμαι ψυχολόγο. Λοιπόν. Η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι μια καινούργια κλινική οντότητα καινούρια ως προς την αντίληψη της. Θεωρώ ότι ταλαιπωρεί τους ανθρώπους τόσο παλιά όσο είναι ο κόσμος. Όταν άρχισαν να με ρωτάνε άνθρωποι για τη σύνθετη διαταραχή με τραυματικού στρες τέσσερα-πέντε χρόνια πριν, η αλήθεια είναι ότι χρειάστηκε να διαβάσω, χρειάστηκε να ενημερωθώ. Ήταν, ήταν πολύ λίγη η βιβλιογραφία τότε, τώρα ευτυχώς είχε αυξηθεί. Και μου άνοιξε ένας καινούριος κόσμος μπροστά στα μάτια μου ως ψυχολόγος αλλά και ως άνθρωπος όταν ανακάλυψα ότι μπορεί κάποιος να έχει ταλαιπωρηθεί όλη του τη ζωή, να ταλαιπωρείται όλη του τη ζωή από μία πολύ ύπουλη διαταραχή η οποία συνήθως περνά παρατήρητη και αδιάγνωστη και πολύ συχνά άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν από αυτή τη διαταραχή χαρακτηρίζονται και από τους εαυτούς τους και από τους άλλους και ακόμη και από τους ειδικού που δεν έχουν γνώση ναι. των τελευταίων εξελίξεων της ψυχοπαθολογίας χαρακτηρίζονται ως ιδιότροποι, παράξενοι, προβληματικοί, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες προσωμιάζει με τη διαταραχή μετατραυματικού στρες, αλλά έχει την εξής Μεγάλη διάκριση. Δεν προκαλείται από ένα τραυματικό γεγονός ή σύνθετη διαταραχή με ένα τραυματικό στρες. Προκαλείται από σωρία τραυματικών γεγονότων, τα οποία κυρίως έχουν προκύψει σε πολύ νεαρή ηλικία στον άνθρωπο. Δηλαδή, μιλάμε για κακοποίηση, πολλές φορές αδιόρατη ψυχική κακοποίηση, που δεν είναι εύκολο να την καταλάβει κάποιος ότι συμβαίνει αυτή η κακοποίηση, από τη βρεφική και όλα ηλικία. Τα ψυχικά τραύματα είναι μνημονικές εγγραφές βαθιές στον εγκεφαλό μας. Τα ψυχικά μας τραύματα και ιδιαιτέρως αυτά της παιδικής μας ηλικία, γιατί ο εγκέφαλος μας ακόμη δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένος, οπότε υπάρχει χώρος να γραφτούν στα πολύ βαθιά μέρη του εγκεφάλου. Εδώ θέλω να σου πω για να καταλάβουμε ότι Καταλαβαίνουμε καλύτερα αυτό που λέω ότι οι ασθενεί με εκφυλιστικέ νευρολογικέ παθήσει, οι ασθενεί με άνοια ή με αλτσχάιμερ, όπου εκφυλίζεται ο εγκέφαλό του, δηλαδή αποψηλώνεται σαν ένα δέντρο που χάνει τα, τα, τα φύλλα του και τα κλαδιά του, καταλήγουν στο τέλο να θυμούνται μόνο τα πρώτα χρόνια τη ζωή του. Γιατί ναι. ακριβώ εκεί είναι ο αρχαίο εγκέφαλο. Τα παιδικά τραύματα εγγράφονται πολύ ισχυρά στον αρχαίο εγκέφαλο τα λέμε αρχαίο εγκέφαλο, εννοούμε το πρώτο κομμάτι του εγκεφάλου αναπτυξιακά, το οποίο έχει ένα παιδί μεγαλώνοντα. Να γίνει έτσι λίγο πιο κατανοητό αυτό που λέω. Ένα παιδί που μεγαλώνει έχει έναν υποαναπτυγμένο εγκέφαλο και όσο μεγαλώνει εξελίσσεται και ο εγκέφαλο του. Και η εξέλιξη η δομική, η ανάπτυξη δομική του ανθρωπίνου εγκεφάλου σταματάει, ξέρουμε τώρα πολύ πρόσφατα, σταματάει στα κορίτσια γύρω στα 26 χρόνια και στα γόρια γύρω στα 28. Δηλαδή τα τελευταία κομμάτια του εγκεφάλου τα το οποία έρχονται να προσθεθούν ω τούβλα, σκεφτείτε τα τούβλα που χτίζει ένα σπίτι, είναι ναι. η πρόσθεση με το οποίο φλοιεί, φλ, η οποία σε εκείνη την ολικία, 26 για τα κορίτσια, 28 για τα αγόρια, ολοκληρώνεται η αναπτύξη του. Γι' αυτό πλέον λέμε οι ψυχολόγοι ότι ψυχοσυναισθηματικά η ηλικία τη εφηβεία τελειώνει λίγο πριν από τα 30 και όχι στα 18. Ναι, ναι, ναι. Άρα, Έχουμε κάνει μία συλλογή τραυματών, συλλογή τραυματικών εμπειριών. Αυτές οι οποίες έχουν συμβεί σε πολύ πρώιμη ηλικία, μπορεί να είναι καταγεγραμμένες αισθητηριακά και όχι λεκτικά. Δηλαδή κάτι που σου έχουν κάνει όταν ήσουν 6 μηνών, όταν ήσουν 10 μηνών, 12 μηνών, σε μια ηλικία πρωτού αναπτύξεις τον λόγο, ναι. καταγράφεται στη μνήμη σου αισθητηριακά και όχι λεκτικά. Και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να θυμηθούμε έω και αδύνατον τι μα συνέβη και στα πρώτα χρόνια τη ζωή μα, επειδή η καταγραφή γινόταν με στήσει, όχι με λέξει. Θέλω παραδείγματα. Πέρα από την, το προφανέ, το προφανές, την θα σου πω ένα παράδειγμα το οποίο έχω μοιραστεί πρόσφατα σε μία συνάντηση. Ε, 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 διαδικτυακή που κάναμε στο κανάλι μου στο YouTube μαζί με το Χάρη του Βασιλιάδη που είναι κλινικός ψυχολόγος και ζει και εργάζεται στο Λουξεμβούργο, είναι Κυπριός. Θα στο συστήσω το Χάρη, είναι εξαιρετικό. Ε, μιλήσαμε για το αποφευκτικό στυλ δεσμού. Αποφευκτικό στυλ προσκόλλησης. Αποφευκτικότητα είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος υποσυνείδητα αποφεύγει να συνδεθεί με τους άλλους ανθρώπους Παρόλο που σε συνειδητό επίπεδο μπορεί να λέει εγώ θέλω να έχω σύντροφο, εγώ θέλω να κάνω οικογένεια, εγώ θέλω να έχω συγκατοίκηση ή γάμο, υποσυνείδητα αποφεύγει. Και μιλούσαμε σε αυτό το... Μπορεί κάποιος να βρει στο κανάλι μου στο YouTube αυτό το επεισόδιο. αποφεύγει το, τους άλλους, αποφεύγει τον εαυτό του είναι ο του επεισόδιο. Μιλούσαμε για το πώς ένας άνθρωπος καταλήγει να έχει αποφευκτικό στυλ προσκόλλησης και εξηγήσαμε ότι μπορεί κάποια τραυματικά γεγονότα στην παιδική ηλικία ενό ανθρώπου να παίξουν ρόλο ώστε να αναπτύξει ένα αποφευκτικό στυλ προσκόλληση. Και μοιράστηκα με το χάρη και με του δικού μου τηλεθεατέ στο κανάλι μου στο YouTube, στο YouTube και το μοιράζουμε τώρα ευχαρίστω και με του δικού σοκράτε. Μία δική μου εμπειρία, την οποία δεν τη θυμάμαι εγώ συνειδητά, γιατί ήμουν παιδί, Έχω μια αχνή μνήμη, αλλά δεν είμαι σίγουρη αν είναι δική μου μνήμη ή αν είναι μνήμη η οποία δημιουργήθηκε από τις πολλές επαναλήψεις της ιστορίας επιτυχίας που έκαναν οι μου μετά. Εδώ να πω ότι ο πατέρας μου έχει σπουδάσει θεολογία στο, στο ΕΚΠΑ, στο... στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και η μαμά μου φιλολογία. Στη δεκαετία του 70 τελείωσαν τις σπουδές τους, άρα... Ηταν σε επαφή με κάτι πρωτόγονες αρχέ παιδαγωγικές μεθόδου, οι οποίε έλεγαν τότε πριν 40 χρόνια, πριν 50 χρόνια, ότι τα παιδιά δεν πρέπει να τα παίρνουμε αγκαλιά όταν κλαίνε, ότι δεν πρέπει να του κάνουμε τα χατήρια, και ότι πρέπει να οριοθετούμε τα βρέφη. Λανθασμένε, εντελώ λανθασμένε παιδαγωγικέ μέθοδοι, οι οποίε έχουν καταρριφθεί, αλλά με αυτές είχαν, σε αυτέ ναι. είχαν σπουδάσει οι γονεί μου. Και η θεολογία έχει μέσα παιδαγωγική και η φιλολογία έχει μέσα παιδαγωγική. Λοιπόν, πολλέ φορέ ο πατέρα μου αργότερα έλεγε ότι χρειάζεται να έχουμε αυστηρότητα με τα παιδιά και να βάζουμε όρια, γιατί έτσι θα τα βοηθήσουμε να γίνουν πιο δυνατοί άνθρωποι. Και περιέγραφε το περιστατικό που όταν ήμουν εγώ 14 μηνών, ίσω να το θυμάμαι γιατί εγώ είχα μιλήσει πολύ νωρίτερα δεσπονά. Είχα μιλήσει λίγο πριν το πρώτο έτο. Έχω ηχητικές κασέτες όπου μιλάω και με 11 μηνών. σω να το θυμάμαι. σω όμω ξαναλέω να είναι και ανάμνηση εξακροάσεω. Ναι. Λοιπόν, έλεγε ο πατέρα μου ότι είχαν πάει στο χωριό τη μάνα μου για μια εβδομάδα. Στο χωριό δεν είχαν τη δυνατότητα τότε να μεταφέρουν μαζί του. Δεν είχα δικό του αυτοκίνητο ακόμη, να μεταφέρουν το, παιδ, το, το παιδικό κρεβατάκι. Οπότε με έβαλαν για πρώτη φορά να κοιμηθώ ανάμεσά του. Το, setting, το, το το στήσιμο στο σπίτι που μέναμε τότε ήταν στο υπνοδωμάτιο του ζευγαριού, υπήρχε ένα κρεβατάκι ξύλινο παιδικό στο οποίο κοιμόταν το παιδί, δηλαδή κοιμόταν το ζευγάρι και στο, δίπλα στο ίδιο δωμάτιο σε δικό του κρεβάτι με κάγκελα ξύλινα κοιμόταν το παιδί. Για μία εβδομάδα αυτή με έβαλε να κοιμηθώ μεταξύ του. Είχαν ένα διπλό κρεβάτι. Η γιαγιά μου είχε ένα διπλό κρεβάτι να παρέχει στο ζευγάρι που πήγε να παραθερήσει στο χωριό. Μαύρη να η ώρα και να μην πήγε, Για να μην ταλαιπωρούμε εγώ τώρα. <laughs> Λέμε τώρα. όρι. <laughs> <Hey, sorry. laughs> Πήγαν αυτή μία εβδομάδα στο χωριό και ταλαιπωρούμε εγώ 47 χρόνια. <laughs> <laughs> λοιπόν, πλάκα κάνω Ε, εννοώ ότι είναι φυσικό και ανθρώπινο οι γονεί να κάνουμε λάθη και να δημιουργούμε τραύματα. <laughs> ε, ναι. Οπότε όταν επέστρεψαν πίσω στο σπίτι, ο πατέρας μου είπε στη μάνα μου «Μην τολμήσεις να και τη βάλεις στο κρεβάτι μας να κακομάθει και να μην μάθει να είναι εξαρτητή, έστω και αν κλαίει και θέλει να έρθει στο διπλό κρεβάτι όπως κακόμαθε στο χωριό, θα την αφήσουμε στο κρεβατάκι της». Και λέει ότι εγώ άρχισα να κλαίω από τη ώρα 10 το βράδυ, 9-10 το βράδυ, τη ώρα πήγαμε για ύπνο και έκλαιγα μέχρι τις 4 το πρωί απαρηγόρητη ο, ο, ο. Και η μάνα μου προσπάθησε να με διασώσει ο πατέρα μου τη σταμάτηση. Και η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, επί τα φιλοξενούμενη, μπουκαρελεί δύο φορέ με στο δωμάτιο και λέει το μωρό το μωρό. Ο πατέρα μου ήταν αυστηρό, πολύ ευτυχισμένο. Όχι, δεν ναι, έχω διαβάσει ό,τι δεν πρέπει. Ναι. Ο, 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 ο. Σε κάποια φάση, λέει η μάνα μου, σκαρφάλωσα πάνω στα κάγκελα του κρεβατιού και έλεγα: Θα πέσει κάτω το μωρό σου μαμά. Θα πέσει κάτω το μωρό σου μαμά. Δηλαδή την απειλούσα ότι θα αυτοκτονήσω. Το θυμάται και το λέει, έλεγα, θα πέσει τάτο το μωγιό σου μάμα. Ε, σου λέω, είναι θα... όμως. Εκ των υστέρων, όταν... Εγώ είμαι, είμαι no contact με τους γονείς μου πλέον, δεσπίνα. Δηλαδή, έχω κόψει κάθε επαφή, γιατί θέλω να ξεφορτωθώ τη σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού στρες και δεν θέλω να έχω τα προβλήματα και θα καταλάβεις μετά. Γιατί όταν μιλούσαμε ακόμη και τη ρώτησα, λέω, γιατί δεν έκανε κάτι τότε... Ή γιατί δεν έκανε κάτι σε άλλε φάσει που με ξυλοκοπούσε ο πατέρα μου και εμένα και. και είπε ότι είχαμε μάθει στο πανεπιστήμιο ότι πρέπει να είμαστε ενιαίο μέτωπο οι γονείς. Mm. Ουδέν σχόλιο, Πώ λέει στα Euronews, ουδέν σχόλιο. <σομίως> ναι, ναι, <σομίως> ναι, <σομίως> okay, <σομίως> no comment, <σομίως> no comment. <σομίως> Οπότε, λέει, ε, ανέβασα πολύ ψηλό πυρετό την επόμενη μέρα. Ε, ήταν η πρώτη φορά που είχα πάθει αμυγδαλίτιδα. Η μόνη επέμβαση που έχω κάνει χειρουργική είναι στα 17 μου για φέρεση των αμυγδαλών μου γιατί έκτοτε υπέρευ... υπέφερα από ποιόδια Το σώμα μίλησε. Το σώμα μίλησε. Ίσως, ναι. Ίσως. Και ε, την επόμενη μέρα η Σαδίστρια, μάνα μου, ε, όταν πήγαμε για ύπνο, η ε, Σαδίστρια, θα καταλάβεις, και το περιέγραφα, ρε δεσποινά ως τα ξεστορί μου είπε θες να έρθεις να κοιμηθείς μαζί μας και εγώ λέει την κοιτούσα σαν το φίδι και της είπα όχι. Εδώ σου έχω περιγράψει ένα από τα αρκετά τραύματα που προφανώ κουβαλάω από την παιδική μου ηλικία λόγω τη μόρφωση του γονιού μου σε αυτή την περίπτωση. Είναι πολύ γελίο. Γιατί οι άλλοι είχαν γονεί οι οποίοι ήταν μορφωτοί, οπότε έκαναν ό,τι του έκαναν. Γιατί και μορφώθηκαν. Άρα η έκθεση σε κακό περιβάλλον γονεϊκότητα μπορεί να οδηγήσει σε σύνθετο. Σύνθετη διαταραχή με τραυματικού στρε. Ναι, η, η ψυχική αδιόρατη κακοποίηση στην μεδική ηλικία. Λοιπόν, ή και η έκθεση σε συγκρουσιακή σχέση γονέων επίση. Δηλαδή, μπορεί να μην σε Για κάνατε αυτό. κάτι σε ένα συγκεκριμένα. Εγώ δεν το είχα, είχα δει ποτέ αυτό, δεν σπίνα. Εμένα, σου λέω, η δική μου ήταν. Είναι <laughs> πολύ αστείο. Γιατί νομίζω είμαι και λίγο θύμα τη επιστήμη τη δεκαετία του 70, γιατί οι γονεί μου, με όλη του την ενσυνειδητότητα, προσπαθούσαν να τα κάνουν σωστό όπω τα είχα μάθει. Οπότε του είχαν πει ότι ποτέ δεν τσακώνεται το ζευγάρι μπροστά στα παιδιά. Δεν έχω δει ποτέ του γονεί μου να τσακώνονται. Μα δεν, μα, δεν, υπάρχει και το βιβλίο εκείνο. Οι φυλακέ, νομίζω, Άλλη Μίλλερ. Ότι. Μη μου θυμίζει τη τώρα την Άλλη Μίλλερ. Γιατί θα με κάνει να ανοίξω το στόμα μου. Όχι, 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 μην το ανοίξει, τώρα. Αυτό ότι η έρευνα αυτή ότι για να οδηγηθούμε στην αζιστική Γερμανία υπήρχε μία διαπαιδαγώγηση των Γερμανών πολύ συγκεκριμένη. Εγώ αυτό έχω διαβάσει. Ναι. Και ναι. οδηγεί ένα ολόκληρο έθνο. Θέλω να πω όμω για την Alice Miller ότι παρόλο που έγραψε αυτό το βιβλίο, το οποίο δεν το έχω διαβάσει, είχα μια yeah, απέχεια yeah. στο να το διαβάσω, δεν ξέρω γιατί, ε, και στο οποίο ήταν υπέρμαχο των δικαιωμάτων των παιδιών, ώστε να μην κακοποιούνται ψυχικά από του γονεί του. Ο γιο τη Alice Miller, τώρα, ο οποίο είναι και 10 χρόνια μεγαλύτερο από μένα και είναι εγνωσμένος ψυχολόγο στην Αυστρία. Άνοιξε το στόμα του. <laughs> άνοιξε το στόμα του, έχει γράψει και ένα βιβλίο, έχει δώσει και διάφορε συνεντεύξει, τι οποίε έχει πει μεταξύ άλλων. Η μάλλον έχει πει περιληπτικά ότι η μητέρα του ήταν ένα communal narcissist, ένα κοινοτικό ναρκιστή, yeah. δηλαδή ένα άνθρωπο yeah. ο οποίο προ τα έξω παρουσιαζόταν ω φιλάνθρωπο και ότι έκανε καλά για τα παιδιά και στα δικά τη τα, τα, τα παιδιά τα κακοποιούσε. Και ξέρει, κακοποίηση είναι και συναισθηματική παραμέλυση. Ναι, ναι, ναι. Κακοποίηση yeah. είναι yeah. και το να μην σου δίνει σημασία η μάνα σου και το να μην ασχολείται μαζί σου και το να σε αποπέρνει και το yeah. να yeah. έχει μια σκληρότητα και αυστηρότητα. Τέλο πάντων, μου. Η έκθεση σε κακό γοναϊκό περιβάλλον είναι αιτία του CPTSD. Όπως Όχι, και... περίμενε. Το CPTSD προκαλείται, δημιουργείται από μία μεγάλη συλλογή τραυμάτων που έχει ο άνθρωπος από πολύ νωρίς στη ζωή του. Και σου είπα ένα παράδειγμα δικού μου τραύματο, χωρί να υποστηρίζω σε καμία περίπτωση ότι αυτό το δικό μου τραύμα είναι το πιο τραγικό τραύμα που έγινε ποτέ και άλλοι δεν έχουν ζήσει τραύμα. Εννοείται ότι τραύμα. δεν είναι. Δεν το υποτιμώ, απλώ επειδή μα ακούει κόσμο ο οποίο έχει βιώσει σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική του ηλικία, ο οποίο έχει βιώσει ε, Από Απόλυτη γονιά μπροστά στα καθυνά. μάτια ακριβώς, του, Ναι, Σε ακριβώς, ναι. ναι, δηλαδή η απώλεια ανθρώπου νεαρού στην ζωή του. Δηλαδή δεν το λέω εγώ αυτό το τραύμα για να παρουσιαστώ η, η πολυτραυματική <σομίως> δηλαδή, γυναίκα <θα> <σομίως> που δεν έχει καμία χειρονομία. Τι μάρτυρε. Και απλώ είπα ένα παράδειγμα το οποίο είναι νομίζω ότι πολύ γλαφυρό ω προ τον τραυματισμό. Και γιατί σου είπα το παράδειγμα, γιατί θέλω να σου μιλήσω για το βασικό σύμπτωμα τη σύνθετη διαταραχή με τραυματικό στρε. Λοιπόν, τα τραύματα είναι συλλογή τραυμάτων, τα οποία είναι κοιμισμένα, αποθυμένα στο υποσυνείδητο του ανθρώπου. Ο άνθρωπο έχει μηχανισμού επιβίωση, μηχανισμού άμυνα, για να μπορέσει να, να ζήσει παρότι και αν βιώνει κάτι τραγικό. Αυτοί οι μηχανισμοί άμυνας, με βάση το καταπληκτικό βιβλίο του Pete Walker, το οποίο είναι η βίβλος για τη σύνθετη διαταραχή με ταρματικούς και το οποίο δυστυχώς ακόμη δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, στον καινούριο εκδοτικό οίκο που πήγα τώρα, Σταλήκα, α, τους είπα... Πώς λέγεται? CPTSD, Thriving and Surviving. Ωραία. Και τι του είπες? Τους είπα ότι το ε, να το πάρουν για να το μεταφράσουν. Αυτό του είπα. Ωραία. Ε, μου είπαν: Θέλουμε τα βιβλία σου, γιατί έχω αλλάξει εκδοτικό οίκο. Έχω σπάσει τα συμβόλαια με το ψυχογιο με μεγάλη επιτυχία πριν ένα μήνα. Και πήγα σε κάποιον άλλο εκδοτικό οίκο, τον οποίο ακόμη δεν έχω ανακοινώσει. Όταν βγει το επόμενο μου, το 7ο βιβλίο μου, θα, θα μαθευτεί ποιο είναι αυτό. Και ένας από τους όρους που έβαλα στο συμβόλαιο, όταν συζητούσαμε, ήταν κάποια βιβλία ψυχολογικά και ψυχοεκπαιδευτικά, τα οποία δεν είναι μεταφρασμένα ακόμη στα ελληνικά, τα οποία θεωρώ πολύ χρήσιμα. Να να, να, να τα πάρουν και να τα μεταφράσουν. Δηλαδή να αγοράσουν τα δικαιώματα. Θεωρώ ότι το βιβλίο του Πιτ Γόλκερ είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, ο Πιτ Γόλκερ είναι ένα ψυχολόγο, ο οποίο έχει γράψει αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι ένα βιβλίο πολύ κατατοπιστικό, με πολλά παραδείγματα, γραμμένο σε μια επιστημονική γλώσσα με ένα πλήδε και κατανοητή. Είναι μεταφρασμένο στα γερμανικά, από ό,τι έχω δει. Είναι γραμμένο στα αγγλικά, σίγουρα και σε άλλε γλώσσε στα ελληνικά ακόμη δεν είναι μεταφρασμένο. Ε, μιλάει για του τέσσερι βασικού μηχανισμού άμυνα που χρησιμοποιεί ένα παιδί προκειμένου να επιβιώσει από το τραύμα. Είναι τα τέσσερα F. Flight, fight, freeze, fall. Το fight and flight το ξέρουμε. Ε, από ναι, τις... Το έχουμε πει σε πάρα ναι, Είναι η θεωρία μάχη ή φυγή. Ο πρώτο μηχανισμό άμυνα είναι να παλέψει το παιδί. Ο δεύτερο μηχανισμό άμυνα είναι να διαφύγει. Ο τρίτο είναι να παγώσει το φρύ. Και ο τέταρτο είναι να συρρυκνωθεί το φόν. Αυτοί οι συμβιβαστικοί μηχανισμοί άμυνα δουλεύουν πολύ καλά στην παιδική ηλικία. Όταν όμω του κουβαλήσουμε και στην ενηλικίωση, χωρί να του ξεφορτωθούμε μέσα από την ψυχοεκπαίδευση και την ψυχοθεραπεία και τον προσωπικό πνευματικό αγώνα, τότε γίνονται αυτοί οι συμβιβαστικοί μηχανισμοί άμυνα εμπόδια στο να ζήσουμε μία πλήρη ζωή από την οποία να αντλούμε ικανοποίηση. Οπότε, συνδέοντας αυτό που σου είπα προηγουμένως με το δικό μου τραυματάκι και με το κομμάτι της αποφεύκτικοτητάς, θεωρώ ότι εγώ χρησιμοποίησα α, α, κάποιους μηχανισμούς άμυνας, μεταξύ των οποίων και το φον, που σημαίνει ότι ε, 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 εξελίχθηκα σε άτομο το οποίο συνεξαρτάται, ε, ο... η της μικρήν ναι, και επίσης και την αποφευκτικότητα το flight γιατί ε, αποφεύγω όταν νιώθω πολύ δυνατά πράγματα ερωτικά μιλάμε πάντα αποφεύγω γι' αυτό και οι επιλογές μου μέχρι σήμερα στους γάμους και στις σχέσεις μου ήταν άνθρωποι με τους οποίους δεν μπορούσα να συνδυθώ ιδιαίτερα γιατί δεν υπήρχε η, 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 το τέριασμα δηλαδή Απέφευγα, συνειδη... υποσυνείδητα, απέφευγα υποσυνείδητα, όχι συνειδητά. Απέφευγα μέχρι τώρα να δεθώ ιδιαίτερα. Άρα αυτό ο συμβαστικό μηχανισμό άμυνα του flight μαζί με αυτόν του φόν με έκανα μία αποφευκτική που απέφευγα ουσιαστικέ δεσμεύσει, αλλά συνεξαρτόμουν με του ανθρώπου που δεν είχα και καν ουσιαστική σύνδεση. Ναι. Ουσιαστικέ συνδέσει, όχι δεσμεύσει, γιατί δεσμεύσει έχω κάνει. Έχω παντρευτεί επιτυχώ δύο φορέ και έχω χωρίσει επιτυχώ άλλε δύο. Λοιπόν, στη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε, τι γίνεται, έχουμε όλη αυτή τη συλλογή τραυμάτων στο υποσυνείδητο μα αποθυμένη. Εμεί νομίζουμε ότι είμαστε μια χαρά. Είμαστε πολύ OK, πολύ... τα έχουμε καταφέρει. Έχουμε περάσει κάποιο ορόσημα, έχουμε τελειώσει το σχολείο, έχουμε σπουδάσει, κάνουμε και νομίζουμε ότι είμαστε μια χαρά. Και μετά έρχεται ένα ερέθισμα στο παρόν, το οποίο μπορεί να είναι ένα ήχο, μια ταινία, μια μια ταινία, μπορεί να είναι και μια γκριμάτσα, το οποίο μας προκαλεί συναισθηματική μνημονική αναδρομή. Όχι καθαρή μνημονική αναδρομή. Δεν θυμόμαστε το περιστατικό. Μπαίνουμε στο πώς νιώθαμε τα σύμφωνα. Okay. Το οποίο είναι εξαιρετικά απορριθμιστικό, παθαίνουμε αυτό που λέγεται συναισθηματική απορρίθμιση, χαλιόμαστε δηλαδή, δεν ξέρουμε γιατί χαλιόμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε τη σύνδεση ότι εγώ τώρα χαλάστηκα επειδή αυτή η γυναίκα μου είχε πει αυτή τη λέξη, που αυτή η λέξη μου θύμισε εκείνο το περιστατικό που είχε συμβεί στο σχολείο, που η δασκάλα μου είχε πει εκείνη τη λέξη και τότε ένιωσα σκατά, άρα τώρα νιώθω σκατά, άρα μπορώ να το διαχειριστώ, απορριθμιζόμαστε συναισθηματικά. Και η συναισθηματική απορρίθμιση έρχεται και φέρνει Ξεσπάσματα θυμού, ε, βουλημικές ε, συμπεριφορές, τρώμε για να νιώσουμε καλύτερα, ανορεκτικές συμπεριφορές, ε, δυσλειτουργίες στον ύπνο, δυσλειτουργίες σε, σε όλη την ανθρώπινη λειτουργικότητα, δις σεξουαλικές δυσλειτουργίες και δεν ξέρουμε πού μας έρχεται. Και νομίζουμε ότι λέμε κάτι υπάρχει μαζί μου ρε φίλε, δεν γίνεται για παράδειγμα να προσπαθώ τόσο πολύ να κάνω Φιλότιμα δουλειά με τον εαυτό μου, να διαβάζω βιβλία και ξαφνικά εκεί από το τίποτα να χαλιέμαι, να είμαι συναισθηματικά απορριθμισμένος Emotional flashback. Συναισθηματική αναδρομή, ναι. η οποία προκαλεί emotional dysregulation, συναισθηματική απορρίθμιση. Θέλω να μοιραστώ ένα μήνυμα από μία Κροάτρια η οποία άκουσε. Καλά, τώρα, για μένα είναι σοκαριστικό αυτό που θα, θα ακούσετε. Πόσο σοκαριστική ήταν και η εκπομπή. Η οποία έπαθε flashback, θα τρελαθώ δηλαδή που σας το λέω. Άκουσε την εκπομπή με την Κατερίνα Σιαμπάνη, η ντροπή. Είναι παλιά εκπομπή, το 2018 θα Και πολύ ωραία εκπομπή, πάρα πολύ. Ωραία. Είναι δύο μέρη. Η πρώτη εκπομπή και επειδή δεν θέλω να σας κάνω spoiler, υπάρχει μία αποκάλυψη στην εκπομπή αυτή. Με, λέει η Κατερίνα ένα περιστατικό που συνέβη σε ένα σχολείο. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Ακούστε την εκπομπή αυτή που δεν έχετε ακούσει. Και το κορίτσι, γιατί το κορίτσι είναι, που έστειλε το email αυτό πέρυσι, είναι, ήταν 18 χρονών πέρυσι. Και θυμήθηκε από την εκπομπή. Δηλαδή το είχε, το είχε θάψει για 10 χρόνια, στην ηλικία των 8 χρόνων συνέβη που την τρόπιασε, θα τρελαθώ με τους ανθρώπους που, που, δουλεύουν στα σχολεία, την τρόπιασε η δασκάλα στο δημοτικό, είχε πάρει λέει, ένα ρολόι, της είχαν πάρει δώρο οι γονείς της, από ό,τι θυμάμαι, το φόρεσε τετάρτη δημοτικού, δεν ήξερε να λέει την ώρα, τρώτησε τη η δασκάλα τι ώρα είναι και δεν ήξερε να λέει την ώρα το κορίτσι. Και τη σήκωσε πάνω όρθια, παιδιά δεν λέει θα τρελαθούμε τώρα, τη σήκωσε όρθια λέει στην τάξη και έβαλε την τάξη να την κοροϊδεύει που Δεν ήξερε να λέει την ώρα. Τώρα λέει Και το, το είχε θάψει, δεν το είχε πει πουθενά και άκουσε την Κατερίνα να αφηγείται το περιστατικό που αφηγείται και τη έκανε trigger και πήγε στον ψυχιατρό τη. Μάλιστα. Υπάρχουν... Αυτό όμω που συνέβη και στην ακροάτρια σου ήταν μνημονική αναδρομή καθαρή. Δεν ήταν Σωστό, και αυτό. Σωστό και, και αυτό. Ήταν ακριβώ το περιστατικό. Μπορεί όμω να συνοδευόταν και από συναισθηματική αναδρομή και να αναστατώθηκε και να απορριθμίστηκε. Ναι. Και να το πήρε. Ήταν πολύ τυχερή που τη βοήθησε η μνήμη τη ναι. να ανασύρει το περιστατικό αυτό καθ' αυτό, ούτω ώστε να το πάρει στον θεραπευτή τη και να δουλέψει με αυτό. Και έχει ήδη καταθλίψει και τέτοια το κορίτσι, έτσι να το πούμε και αυτό. Δεν είναι δηλαδή κάτι που, το, που, 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 που τη γλίτωσε. Δεν μου τον μπούλινγκ προκαλεί πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Και το bullying προκαλεί και σύνθετη διαταραχή με τραυματικού στρε. Γιατί τι είναι το bullying, τι είναι ο εκφοβισμό, είναι συνεχόμενε ψυχικέ κακοποιήσει, ακόμη και σωματικέ. Και ο εξευτελισμό ναι. του συγκεκριμένου. Ναι, ναι, ναι. Ένα και εξευτελισμό. Ναι, ψυχική κακοποίηση αυτό το πράγμα. Ε, βέβαια. Ε, βέβαια. Η κοροϊδία. Ναι, ναι, ναι. Επίση, ένα άλλο θέμα που θέλω να κάνουμε podcast. Θέλω να κάνω μαζί σου podcast. Ναι, ναι, ναι. ναι, <laughs> Θέλω σε κόρη, θέλω σε. Είναι το nagging. Το nagging, τα λεγόμενα προσβλημέντα, που είναι ένα modus οπεράντη αρκετών ανθρώπων που ζούμε ανάμεσά τους. Που έρχονται αυτόκλητοι, απρόσκλητοι, να μας πούν και καλά καλές κουβέντες, ενώ στην ουσία μας δίνουν πολύ αρνητικά μηνύματα για μας και μας κοροϊδεύουν. Και δυστυχώς, και αντρών προς γυναίκα, δηλαδή, ενώ στην ερωτική Α, μα μπορούμε σχέση. να μιλήσουμε και για τον Νέκικ στο πρώτο ραντεβού. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι. Αυτό. Ξέρω πώς θα αρέσουν αυτά, να το κάνουμε, γιατί όχι, να το κάνουμε. Θα το δηλαδή, άλλο να σου κάνει προσβλημένο μία συνάδελφο, δεν ξέρω, πεθεράσου να πούμε τα πολύ έτσι γκράντε, και άλλο να είναι στην, στη φάση τη, 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 του γομενιάσματος όταν το πω, εκεί που πάτε να γίνετε ζευγάρι. Μάλιστα. Λοιπόν, λοιπόν και έλεγε ότι μπορεί, μπορεί να, να γίνει, να πυροδοτηθεί όλη αυτή η συναισθηματική απορρίθμιση όχι καθαρά απαραίτητα, αλλά και με έναν άλλο τρόπο, πιο πλάγιο και έμεσο και λανθάνων. Γίνεται αυτόματα και καταπέφτεις ψυχολογικά, απορριθμίζεσαι συναισθηματικά αυτόματα. Είναι τραγικό. Ναι, είναι τραγικό. Είναι φοβερό, είναι φοβιστικό, είναι σαμποταριστικό. Στην ουσία αυτές οι συναισθηματικές αναδρομές σαμποτάρουν τη λειτουργικότητα σου, σαμποτάρουν τις σχέσεις σου, σαμποτάρουν την απόδοση σου, στην εργασία σου, τα σαμποτάρουν όλοι. Θεωρώ ότι αυτή η διαταραχή Είναι μια διαταραχή Η οποία στο μέλλον ερευνητικά Θα συνδεθεί Με άλλες ψυχικές διαταραχές Με την πρόκληση Άλλων ψυχικών διαταραχών Όπως είναι για παράδειγμα οι φοβίες Όπως είναι για παράδειγμα η διαταραχή πανικού Όπως είναι για παράδειγμα οι διάφορες συναισθηματικές διαταραχές Ή αλλιώς καταθλίψεις ο Ή εθισμοί η ναι. θεωρώ ότι είναι μία γενεσιουργός διαταραχή άλλων διαταραχών. Ε, δεν έχω αυτή τη στιγμή τα ερευνητικά δεδομένα για να το στηρίξω, αλλά ως ψυχολόγος και ως άνθρωπος ο οποίος υποφέρω, όπως είθε τη διαταραχή με τα τραυματικού στρες, και έχω και άλλες διαγνωσούλες, το πιστεύω αυτό το πράγμα ότι ισχύει, αλλά ευελπιστώ ότι σύντομα θα το, θα το αποδείξει η επιστημονική έρευνα. Εγώ Θέκλα, δεν είμαι με, δυνήτρια. Με, την, με, την, με το CPTSD, ζεις με αυτό. Αφού το κάνεις, το απευθύνει με συνοδεία ειδικού, μετά ζεις μαζί με αυτό. Δηλαδή το, το healing, η θεραπεία, η ίαση είναι να το ξέρεις ότι το έχεις. Λοιπόν, okay, bon. πρώτα απ' όλα πρέπει να το πάρεις αυτό το πράγμα στη θεραπεία σου. Έτσι και να μου θέλω να σου πω το εξή ότι είμαι πολύ λυπημένη, γιατί έρχονται στα αυτιά μου, στο inbox μου θα έλεγα, <laughs> στα εισερχόμενα μου κάποια μηνύματα τελευταίως, για ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στον χώρο της ψυχικής υγείας και δεν είναι ενημερωμένοι ως προς τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα που έχει η επιστήμη μας. Δηλαδή δεν έχουν γνώσεις γύρω από τον αρκισισμό, δεν έχουν γνώσεις γύρω από τη σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού στρες, δεν έχουν γνώσεις γύρω από τη συνεξάρτηση και δυστυχώς κάποιοι ειδικοί δεν είναι ενημερωμένοι. Αυτά το, για τα το οποία μιλάμε σήμερα, όταν σπούδαζα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Ψυχολογίας, που είναι το καλύτερο τμήμα ψυχολογίας στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, δεν υπήρχαν αυτέ οι γνώσει να μα τι δώσουν. Δεν υπήρχαν. Σπούδασα στο καλύτερο τμήμα ψυχολογία στα Βαλκάνια. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη είχε έδρα ψυχολογία από το 1926. Έχει ένα πολύ υψηλά πιστοποιημένο πρόγραμμα ψυχολογία και δεν υπήρχαν αυτέ οι γνώσει να μα τι δώσουν. Λοιπόν, ε, οπότε πρέπει να επιλέγουμε και θεραπευτή, ο οποίο δεν είναι ενημερωμένο. Το λέω έτσι τώρα ενδεικτικά ότι σκέφτομαι του χρόνου μαζί με τη συνάδελφο μου, τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδη, η οποία είναι ακαδημαϊκός, να δημιουργήσουμε μία σειρά μετεχπαιδεύσεων για ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν πάνω στις καινούριε γνώσεις της επιστήμης μας, ούτως ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν και θεραπευτικά, ο καθένας αναλόγως με τη θεραπευτική μέθοδο που ακολουθεί. Αυτό θα, δεν, είναι κάτι, δεν είναι κάτι που θα γίνει τώρα, θα γίνει στο μέλλον και σκέφτομαι πολύ σοβαρά α, ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί μια κοινότητα από θεραπευτές οι οποίοι να έχουν ήδη υγιείς προσωπικότητες και να είναι γνώστες, καλοί γνώστες των καινούριων εξελίξεων της ψυχοπαθολογίας. Πού να και δεις θεραπεία; το, το δικό μου το inbox τι μηνύματα έχει από ανθρώπους που υποφέρουν και έχουν υποφέρει από κακούς και κακέ ψυχοθεραπεύτριε. Και έχω και προσωπικά πήρα και εγώ, έχω πάει δηλαδή. Έχω τύχει και μάλιστα σύμει, κακές αυτό το πρόγραμμα θα είναι εξαιρετικά επιλεκτικό για να μην πει κάποιο θεραπευτή σε αυτό το πρόγραμμα, θα περνάει από συνέντευξη. Και αν πληρεί τα κριτήρια Φρή. του προγράμματο, θα το ακολουθήσει. Γιατί θεωρώ Παιδιά, ότι. Πρέπει... Θέλει προσοχή. θέλει προσοχή. Ένα είναι το θέμα τη κατάρτιση, και ένα είναι το θέμα και του ανθρώπου. Έτσι. Δηλαδή ο άλλο είναι κακό άνθρωπο. Είναι τελικά. και τα δυο στοιχεία. Εντάξει. Να υπάρχει η κατάκτηση ναι, ναι, ναι. και να υπάρχει και η ποιότητα, η πνευματική και η ηθική. Να έχει υγιή προσωπικότητα. Να μην είναι ένα τοξικό κακοήθη άνθρωπο. Να υπάρχει καλοήθη. Μου έχουν Λιστεί... στείλει παραδείγματα, μου έχουν, στείλει, μου έχουν πει για ομοφοβικού, για ρατσιστέ, για μισογύνυδε, για νάρκησου. Τι, τι, τι να σα λέω τώρα, Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Δυστυχώ θέλει... δεν πιστεύω. Έχει... Δεν είναι όλοι. Έχει εξαιρετικού θεραπευτέ εκεί έξω. Προφανώ δεν είναι όλοι. Έχει εξαιρετικούς ψυχολόγους οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο ταμείο τους που έλεγαν οι, οι ασκητές, βρίσκονται μέσα στο γραφειάκι τους, στο δωμάτιο της θεραπείας και δίνουν στη ψυχή τους και κάνουν εξαιρετική δουλειά. Έχει όμως και διάσημους, διάσημους και πολύ προβαλλόμενους τα συμβατικά μέσα ενημέρωσης, οι οποίοι έχουν ήδη διαταραγμένες προσωπικότητες, οι οποίοι εκμεταλλεύονται. Α, τη φήμη του. όπω το είπε. Καταλαβαίνετε τη φήμη του και υπερχρεώνουν και κάνουν ζημιά στου ανθρώπου. Ε, δεν σπει να μπορώ να μιλάω ανοιχτά για αυτό το θέμα, γιατί όταν αποφάσισα να ασχοληθώ αποκλειστικά με τα μίντια, να ασχοληθώ αποκλειστικά με την τηλεόραση, να ασχοληθώ αποκλειστικά με το YouTube, έκλεισα το γραφείο μου. Ναι, Οπότε ναι. σε καμία περίπτωση δεν μπορώ, δεν θέλω να εξαργυρώσω την όποια λαοφιλία έχω αποκτήσει μέσα από το κανάλι μου στο YouTube και μέσα από τις τηλεοπτικές εκπομπές ώστε να χρειώνω υπέρογκα ποσά για ψυχοθεραπείες οι οποίες δεν είναι αξιόλογες. Δεν λέω ότι όλοι όσοι είναι διάσημοι είναι καλοί. Και επίσης, σε, και... καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση. Δεν λέω ότι είναι κακοί όλοι όσοι είναι διάσημοι, αλλά πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ πώς επιλέγουμε ένα θεραπευτή θα πολύ κάνω προς πολύ προς. αυστηρό screening και θα έρθει. Θέλω να κάνω έναν κύκλο με θεραπευτέ ενημερωμένου που μπορεί να συστήνω στον κόσμο, αλλά να ξέρω σίγουρο ότι έχω δουλέψει μαζί του και είναι υγιεί προσωπικότητε και γνωρίζουν τα βασικά. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Είναι άλλο να πέσει σε κακή κομμότρια. Το πολύ πολύ να σου κάψει και το μαλλί στην έσχατη, θα ξαναμεγαλώσει κλπ. Το να πετύχει κακό ψυχοθεραπευτή θέλει και από εμά, παιδιά, να αναλάβουμε την ευθύνη. Δεν είναι οι άνθρωποι τέλειοι, είναι άνθρωποι όλοι. Και το άλλο να πω για του τσαρλατάνε και, το Τσαρλ και του αγίτε, που είναι αγαπημένη μου λέξη, και το άλλο να πω σε αυτού που σα τάζουν εύκολε λύσει. Δεν υπάρχουν εύκολε λύσει σε okay. αυτά τα ζητήματα. Η δουλειά είναι σκληρή και του καθενό. Δεν μπορεί να την κάνει άλλο για εσά και δεν μπορεί κάποιο να σα υποσχεθεί τρει συνεδρίε για να μην έχετε ε, παιδικά τραύματα. Τρεχάτε μακριά. Καλύτερα πάτε να πίνετε ποτά με του φίλου σα εκεί πέρα έξω, να δείτε τι τα λεφτά σα. Καλό. Χίλιε φορέ. Έτσι δεν είναι. Δε μου. φορέ. Ε, εδώ θέλω να πω ότι ε, είναι από τι πιο ο, δύσκολα αντιμετωπίσιμες ψυχές διαταραχές σε σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες όπως πολύ ορθά το είπε ζεις μαζί της εγώ... Ναι, ναι, ναι αυτός, και που λέω τώρα να λύσει ποιες λύσεις τώρα, δεν ναι. υπάρχουν λύσεις, ζεις εγώ... Με αυτό. Εγώ την παρομοιάζω με ένα χρόνιο αυτό νόσημα, πώς για παράδειγμα, απρόσφατα έχω διαγνωστεί εγώ με νόσο κρόν, που ξέρω ότι είναι χρόνιο αυτό νόσημα, ξέρω ότι δεν πρόκειται να εξαλειφθεί ποτέ, αλλά ξέρω επίσης ότι με την κατάλληλη διαχείριση των συμπτωμάτων, και την φροντίδα της σωματικής και ψυχικής μου υγείας Μπορώ να το κρατώ σε ύφεση. Έτσι ναι. και με τη σύνθετη διαταραχή μεταναστευτικού στρες. Δουλεύουμε με έναν ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή τη δική μα επιλογή. Εδώ δεν σπένα μου, θέλω να πω στον κόσμο ότι στο κανάλι μου στο YouTube υπάρχει ένα playlist που έχει τίτλο Για την ψυχοθεραπεία. όπου έχουμε διάφορα βίντεο που εξηγούμε πώ είναι η ψυχοθεραπεία, πώ γίνεται η ψυχοθεραπεία και πώ κάνουμε επιλογή ψυχολόγου. Κατά τη γνώμη μου εμένα προσωπικά, καλύτερα η ψυχοθεραπεία να γίνεται σε ψυχολόγο ψυχοθεραπευτή. Παρόλο που υπάρχουν και κάποιε εξαιρέσει ψυχίατρων ψυχοθεραπευτών που κάνουν πολύ καλή δουλειά. Θα προτιμούσα όμω τη δουλειά του ψυχιάτρου να την κάνει ο ψυχίατρο και τη ψυχοθεραπεία να την κάνει ο ψυχολόγο. Τώρα είναι η δική μου προτίμηση αυτή. Σίγουρα σίγουρο όμω υπάρχουν τα τυπικά προσόντα που είναι απαραίτητα για να μπορεί κάποιο να είναι ψυχοθεραπευτή. Τα τυπικά προσόντα που είναι απαραίτητα για να είναι κάποιο ψυχολόγο και υπάρχουν και τα ουσιαστικά προσόντα που έχουν να κάνουν με την υπευθυνότητα του, με τον ανθρωπισμό του, με το φιλότιμο του, με την εργατικότητα yeah, yeah. του, με το πόσο διαβάζει, πόσο εξελίσσεται, πόσο προσπαθεί και πολύ βασικό, αν ο ψυχολόγος τον οποίο κάνουμε ψυχοθεραπεία κάνει ψυχοθεραπεία και ο ίδιος. Πάτε να κάνετε ψυχοθεραπεία σε κάποιον. που Δεν κάνει ψυχοθεραπεία ή δεν έκανε ποτέ του ψυχοθεραπεία. Είναι μια τεράστια κοκκίνη σημεία. Λοιπόν, ναι. για τη διαχείριση της συναισθηματικής απορρίθμισης που προκαλείται στη σύνθετη διαταραχή με τον ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά, με τη βοήθεια του θεραπευτή του, της θεραπεύτριας του, και με την προσωπική του προσπάθεια θα βρει τους τρόπους που τον ίδιο θα βρω εγώ τους τρόπους που εμένα θα με καθησυχάζουν, θα βρεις εσύ τους τρόπους που σένα θα σε καθησυχάζουν, θα βρούμε τους τρόπους με τους οποίους θα φεύγουμε γρήγορα από τη συναισθηματική απορρίθμιση και θα βρούμε τρόπους να ρυθμιζόμαστε. Αυτοί οι τρόποι να ρυθμιζόμαστε πρέπει να είναι εσωτερικοί, εκ των έσω, δεν θα μας ρυθμίζει κάποιος άλλος. Και εδώ θα σου κάνω ένα spoiler για, το, για τη συζήτηση που θα κάνουμε για τον αρκισισμό, ότι οι άνθρωποι με αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας έχουν αυτό το βασικό χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποιούν τους άλλους ως μέσο διαχείρισης της συναισθηματικής τους απορρίθμιση Εντάξει. Ναι, ναι. Ε, από σύνθετη διαταραχή με τραυματικού τρόπου μπορεί να πάσχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Το πώ θα διαχειριστούν την απορρίθμιση του είναι αυτό που αποδεικνύει και καταδεικνύει το ηθικό του ποιόν και το ανθρώπινο του ποιόν. Λοιπόν, μέσα από την ψυχοθεραπεία, με την ψυχοεκπαίδευση. Ψυχοεκπαίδευση σημαίνει να διαβάζει επιστημονικά βιβλία, όπω το βιβλίο του Πιτ Γόλκερ που έχω αναφέρει, να παρακολουθεί ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο από ψυχολόγου και όχι μόνο αυτό, το... να κάνει και αλλαγέ στη ζωή σου έτσι. Δηλαδή, οι φίλοι που δεν σε πάνε μπροστά, που έχει καταλάβει ότι δεν είναι. τοξικοί τοξική, α πούμε, που του αλλάζει. Να καθαρίσει που... το χωράκι σου ακριβώς, από τα ζυζάνια. Να από μια κακή σχέση που ορίθεται στη μάνα σου. Πολύ σωστά. Που, το λες. ξέρω εγώ, κάνει κάτι με το σώμα σου. Πηγαίνει από εκεί που δεν κουνιέσαι, κάνει και και περπατά 5 χιλιόμετρα τη μέρα. Όλα αυτά είναι στο, στο πώ διαχειριζόμαστε όλα αυτά. Δεν είναι ναι, απ' έξω. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, ε, με τον ψυχολόγο σου, τον ψυχοθεραπευτή σου, την ψυχοθεραπευτήρα σου, θα δουλέψει στο ζήτημα των τραυμάτων σου. Δεν θα πω για τον καθένα γενικά μία λύση. Ο καθένας προσωπικά, σε συνεργασία με τον ειδικό ψυχική υγεία που εμπιστεύεται, θα δουν πώς μπορεί να γίνει η διαχείριση των τραυμάτων υπάρχουν τραύματα τα οποία είναι εύκολα διαχειρίσιμα λόγω του ότι είναι καταγεγραμμένα με λεκτική μνήμη και είναι εύκολο να γίνει η ανάσυρση. Υπάρχουν, υπάρχουν τραύματα τα οποία είναι δύσκολο να διαχειριστούν θεραπευτικά, να τα διαχειριστούμε θεραπευτικά, γιατί είναι καταγεγραμμένα ως πολύ πρώιμες εμπειρίες. Προσοχή, προσοχή, προσοχή στην ύπνωση, εγώ θεωρώ την ύπνοση ως μια φιλεγόμενη πρακτική θα τη δεχόμουν μόνο αν την κάνει ένας ψυχολόγος εκπαιδευμένος στην ύπνοση και όχι οποιοδήποτε άλλος. Γιατί υπάρχουν διάφοροι που δεν είναι ψυχολόγοι, που δεν έχουν γνώση της ψυχοπαθολογίας, που δεν μπορούν να αντιληφθούν την επικινδυνότητα κάποιων συνθήκων. Δεν θα εμπιστευόμουν να, κάνω ύπνοση σε κάποιον ο οποίος δεν είναι ψυχολόγος, ο οποίος δεν έχει εκπαιδευτεί στην ύπνοση. Ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής με εκπαίδευση στην ύπνωση. Αλλά πάλι τη θεωρώ... Δε, θα, θα την απέφευγα, Δέσποινα. Θα την απέφευγα γιατί θεωρώ ότι δεν είναι επικίνδυνα νερά να πάμε να, να παρισφρίσουμε στο υποσυνείδητό μας και να αγγίξουμε ίσως ένα τραύμα το οποίο μπορεί να είναι ενάχκη και αγγίζοντάς mm. το να κάνει έκρηξη. Εντάξει, ναι, ναι. Ε, άρα δεν μπορώ να δώσω γενικές οδηγίες για το πώς διαχειριζόμαστε τα τραύματα ψυχοθεραπευτικά. Σίγουρα δεν μπορούμε να διαγράψουμε εντελώ από τη μνήμη μας γεγονότα που έχουν συμβεί. Σίγουρα. Όσο όμως ψυχοθεραπευόμαστε, τόσο μπορούμε να συμφιλειωθούμε με τους εσωτερικούς μας δαίμονες, να τους υποτάξουμε να τους διαχειριστούμε αρκετά καλά, ώστε να ξέρουμε ποια είναι τα triggers, ποια είναι τα αρεθίσματα που μπορεί να μας προκαλέσουν στην αισθηματική απορρίθμιση και να αποφεύγουμε τα αρεθίσματα. Και όπως είπες πάρα πολύ ορθά, αποφυγή αρεθισμάτων σημαίνει βγάζω τους τοξικούς από τη ζωή μου, οριοθετώ ανθρώπους οι οποίοι παραβιάζουν το χώρο μου. Και το πολύ βασικό, αλλάζω την αφήγηση που έχω στο μυαλό μου. Οι γονεί μα, η κοινωνία, η pop κουλτούρα μα έχει εγκαταστήσει ένα λογισμικό μέσα στον εγκεφαλό μα, το οποίο έχει μια αφήγηση η οποία Είμαστε. μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβλαβής και να μας προκαλεί η ίδια αυτή η εσωτερική αφήγηση, ο εσωτερικός κριτής, όπως το ονομάζει ο αγαπητό Πιτ του βιβλίου του για τη σύνθετη τα τραυματικού στρε, αυτό ο εσωτερικό κριτή, να αποτελεί εσωτερικό ερέθισμα, το οποίο να προκαλεί συναισθηματική απορρίθμιση. Δηλαδή, πολλέ φορέ ναι, ναι. δεν χρειαζόμαστε ένα εξωτερικό ερέθισμα. Μπορεί να κάθομαι, να είμαι χαλαρό και το μυαλό μου να μου λέει μαλακίε. Μαλακίε τι οποίε μου ναι, ναι. τι έχουν εγκαταστήσει ω λογισμικό, όπω για παράδειγμα τα καλά κορίτσια δεν κάνουν το ένα, τα καλά κορίτσια δεν ναι, κάνουν ναι, το όλα άλλο και λοιπά και λοιπά. Και νομίζω ότι μια από τι πολύ σημαντικέ δουλειέ τη ψυχοθεραπεία είναι η ανακατασκευή του αφηγήματο. Δηλαδή φεύγει από εκεί πέρα μέσα με άλλη ιστορία. Την έχει επεξεργαστεί αλλιώ, ώστε να είναι το, το σκαλοπάτι για να μεγαλώσει τέλο πάντων. Μια από τι ψυχοθεραπευτικέ μεθόδου στι οποίε έτυχα εκπαίδευση είναι το narrative therapy, η αφηγηματική θεραπεία, η οποία έχει ακριβώ αυτό το στόχο να βοηθήσει ο θεραπευτή, το θεραπευόμενο, μέσα από την ψυχοθεραπευτική να σχέση, να, 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 ξαναγράψει, να κάνει rewrite την ιστορία τη ζωή του. Υπάρχουν πάρα πολλέ ψυχολογικέ ασκήσει, ψυχοθεραπευτικέ ασκήσει. Επιτρέπεται να συστήσω βιβλία. Επιτρέπεται, ναι. Η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσία, η οποία είναι πολύ αγαπημένη μου φίλη, συνάδελφο και συνεργάτη, έχει γράψει τρία βιβλία με ασκήσεις ψυχολογικές, τα οποία εκδίδονται από τον εκδοτικό οίκο appability.gr Ωραία. Ε, θυμάμαι, το, προσπαθώ να θυμηθώ τίτλους, το είναι παίζοντα με το παιδί μέσα μας». Άμα ψάξετε στο appability.gr Ωραία, θα ωραία. Θα τα ναι. έχουμε και εμεί τα είναι, στον... είναι, είναι βιβλία τα οποία έχουν πρακτικές ασκήσεις για ενήλικες, για παιδιά και για εφήβους. Ψυχολογικές ασκήσεις οι οποίε είναι πάρα πολύ χρήσιμε. Αλλά αυτό που συνήθω είναι πολύ βοηθητικό είναι να πάρει ένα τέτοιο βιβλίο, να το πάρει στη θεραπεία σου, να πάρει μια άσκηση και να πει: Μπορούμε να κάνουμε αυτή την άσκηση με θεραπευτή μου. Υπάρχει και το ανακαλύπτοντα εμένα. Είναι το καινούριο τη βιβλίο από το Ability.gr. Παίζοντα με το παιδί μέσα μα. Ένα και δύο. Λοιπόν, Νομίζω θα κλείσουμε με Γιούγκ, ο οποίο έχει πει επίκτητο βέβαια, δεν είναι δικό του. Δεν είναι αυτό που μου συνέβη, είναι είμαι αυτό που αποφάσισα να γίνω. Μας μπορεί να μας έχουν συμβεί πάρα πολύ τραυματικά γεγονότα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θα σου πει άλλος δέσπινα ωραία όλα αυτά που λέτε εσείς, αλλά εγώ έχω υποστεί αυτό. Αρκεί να ανοίξεις το δελτίο ειδήσεων σε ένα site να δεις τραυματικά γεγονότα, έτσι. Όμως η ζωή είναι μία, είναι δική μας, είναι μικρή και σύντομη και πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό, παιδιά. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, παρά μόνο ότι σε αγαπώ και ότι σε θεωρώ ένα παράδειγμα ανθρώπου, ο οποίος είσαι επιζώσα, survivor, και είσαι στο δρόμο προς την ευημερία. Δηλαδή, μέσω τη ψυχοεκπαίδευση, τη ψυχοθεραπεία και του προσωπικού πνευματικού αγώνα, μπορούμε από θύματα να μετατραπούμε σε επιζώντε, survivors, Έτσι. και να βάλουμε στόχο να γίνουμε ευημερούντε. Δηλαδή να φτάσουμε σε ένα σημείο που να έχουμε υποέλεγχο, υποδικό μα έλεγχο, γνωστικό και συναισθηματικό, τι οποιοδήποτε εσωτερικέ μα αναταράξει. Και εκεί είναι ο στόχος, προς τα εκεί πάμε. Θύμα ναι, επιζών ευημερών. Θύμα επιζώσα ευημερούσα. Για, την ευ... για αυτή την ευημερία, αγάπη μου, προσπαθούμε. Σε πείσμα των καιρών. Θέκλα, σε ευχαριστούμε πάρα Εγώ, πολύ. Εγώ δεν για Φιλιά και σε σένα και σε όλο τον υπέροχο κόσμο που σε ακολουθεί. Φιλιά πολλά. Γεια.